Ο Δημήτρης Τριφωνόπουλος. Ο γραμματέας του ΕΟΤ παρέστη εχθές στον Καλά προς τη μήνυ των Γερμανών τουριστικών πρακτόρων της ΤΟΥΗ, παραχωρώντας μας παράλληλα στο περιθώριο και μια συνέντευξη στην οποία χαρακτηρίζει άθλο των φορέων του τουρισμού της ΚΟ, την αναστροφή των αρνητικών δεδομένων στην αρχή της τουριστικής περίοδου και τα θετικά αποτελέσματα της φετινής σεζόν. Απαντά σε ερωτήματα που αφορούν τη Ryanair, σχολιάζει τις προοπτικές λειτουργίας των αεροδρομίων από την Fraport και τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν όπως αυτή του Club Mediterranean, χαρακτηρίζοντας ως την πλέον παραγωγική δράση για τη χώρα αυτή του τουρισμού, αναλύοντας τα οικονομικά δεδομένα και τους στόχους που μπαίνουν για την αύξηση τόσο των αφίξεων όσο και των αποδόσεων στα δημόσια ταμεία, κάλεσε τους νέους που προβληματίζονται για τον εργασιακό τους μέλλον να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση, το τουρισμό δηλαδή, η οποία μπορεί να τους εξασφαλίσει εργασία και βέβαια αποδοχές, συμβάλλοντας παράλληλα, όπως είπε, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών, οι οποίες δίνουν πρώτα απ' όλα το συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα μας για να ανταγωνιστεί άλλους τουριστικούς προορισμούς. Καλώς ήρθατε ξανά στην ΚΟ. Καλώς σας βρήκα. Ήσασταν εδώ τους προηγούμενους μήνες, στην αρχή της τουριστικής περίοδου, όταν ακόμα παλεύαμε να ανατρέψουμε την πολύ κακή εικόνα που είχε ο τουρισμός μας και ειδικά της ΚΟ. Πέρασε μια ολόκληρη σεζόν, βρισκόμαστε στα τέλη σχεδόν, στα τέλη Οκτωβρίου. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, πώς εξελίχθηκε τα πράγματα και ποιοι ήταν οι παράγοντες που καθόρισαν αυτές τις εξελίξεις? Καταρχήν είναι ιδιαίτερη χαρά μου που σας ξαναβλέπω. Νομίζω ότι σας μεταφέρω πολύ καλά νέα από όλη την Ελλάδα και μετά θα επικεντρώσουμε στην ΚΟ, που νομίζω ότι έχει γίνει ένα παράδειγμα για το οποίο μπορεί να καυχαίται ο ελληνικός τουρισμός. Το θετικό είναι ότι πλέον οι εκτιμήσεις μιλάνε για 27,5 εκατομμύρια τουρίστες, ένα νέο ρεκόρ μετά από χρονιά ρεκόρ. Αυτό λέει ότι πραγματικά η τουριστική βιομηχανία είναι όντως μία από τις βασικότερες βιομηχανίες της χώρας και μάλιστα με άμεσα αυτά αποτελέσματα στην οικονομία της χώρας και με εξαιρετικό κομμάτι του πλούτου να μοιράζεται σε όλο το κομμάτι της κοινωνίας. Το θετικότερο είναι ότι επίσης και στα νέα επαγγέλματα, και πρέπει να το τονίσω αυτό, στις νέες θέσεις εργασίας, μία στις δύο νέες θέσεις εργασίας γίνονται από τον τουρισμό. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι η παραδοσιακά λεγόμενη ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός, καλά κρατεί και μάλιστα μέσα στην πιο βαθιά κρίση της χώρας. Δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει το βασικό πυλώνα ώστε η οικονομία μας να κάνει αναστροφή σε πολύ καλύτερες μέρες. Συνεπώς, ανυπομονούμε και για τα έσοδα, γιατί πέραν του αριθμού των τουριστών, σημαντικό θέμα είναι και τα έσοδα. Θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε έστω και ένα σέντς παραπάνω από πέρσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, διότι πρέπει να κοιτούμε τη διτή επιτυχία που είναι τόσο σε επίπεδο αριθμού αφίξεων τουριστών, όσο και σε επίπεδο κερδών. Να επικεντρώσω όμως την ΚΟ, που για μένα έλεγα και νωρίτερα τόσο στον αντιδήμαρχο που με καλωσόρισε, όσο και στην πρόεδρο των ξενοδόχων, ότι πραγματικά αυτό που έγινε με το ξεκίνημα όταν ήμουν πάλι στην ΚΟ για το συνέδριο του FAV, του γνωστού περιοδικού του τουρισμού, παρόντων όλων της περιφέρειας, του Δήμου, των ξενοδόχων και όλων των συνεργατών μας, των tour operators ανά τον κόσμο. Το σημαντικότερο, αν θέλετε, μεταξύ αυτών όπως είναι η TUI σήμερα. Διαβλέπαμε το φως, το τούνελ, μέσα στην πιο βαθιά κρίση. Το νησί της ΚΟ ξεκινούσε με ένα ιστορικό μείον 53% περίπου. Σήμερα είμαστε σε θέση να γιορτάζουμε την αντιστροφή του αποτελέσματος και αυτό δείχνει την ωριμότητα των ανθρώπων του τουρισμού, τόσο σε επίπεδο πολιτείας όσο και σε επίπεδο επικελματιών του κλάδου. Τολμώ να πω ότι είμαστε περήφανοι να λέμε ότι μπορεί η Ελλάδα να εξάγει τεχνογνωσία τουρισμού. Πρέπει πραγματικά να καμαρώσουμε αυτό το αποτέλεσμα, να το χειροκροτήσουμε όλοι και να δείξουμε ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που βίωσε η Ευρώπη, θα θυμάστε τρομοκρατικά χτυπήματα στην καρδιά της Ευρώπης, Brexit, πρόβλημα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το πρόβλημα με την προσφυγική κρίση. Η Ελλάδα στάθηκε όρθια τουριστικά και οι φορείς του τουρισμού κατάφεραν να επιτύχουν ένα μοναδικό ιστορικό ρεκόρ που είναι η ανατροπή του αποτελέσματος στο νησί της ΚΟ. Και εδώ σήμερα βρίσκομαι για να το γιορτάσω. Είστε παρόν σε μια συγκέντρωση και σε μια σύναξη εργασίας, θα λέγαμε, ενός από τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς της Ευρώπης, της TUI. Φιλοξενεί εδώ 450 περίπου εκπροσώπους τουριστικών γραφείων. Αυτό σημαίνει ότι η προοπτική είναι ακόμα πιο ευείονη, φτάνει βέβαια να μην συμβεί κάτι όπως μας σημείωσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΒΕΤΟΣ, ο κ. Βουκουβαλίδης.
Είναι έτσι. Τα πράγματα πολύ ρευστά ακόμα. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία. Αυτό είναι το βασικότερο. Είναι αυτό που τόνισα πριν λίγο. Η εμπειρία πλέον των ανθρώπων του κλάδου, σε επίπεδο επαγγελματιών, σε επίπεδο επιχειρηματιών, σε επίπεδο προσωπικού, σε επίπεδο πολιτείας, η ωριμότητα είναι τέτοια που μπορεί να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε που βέβαια απευχόμαστε να υπάρξει. Ο βαθμός ετοιμότητας πρέπει να είναι υψηλός σε κάθε περίπτωση. Εδώ σήμερα έχουμε την επίσκεψη 450 συνεργατών της ΤΟΥΗ Γερμανίας, οι οποίοι μπορούν, μάλλον είναι ήδη πρεσβευτές του ελληνικού τουρισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξαν την Ελλάδα και συγκεκριμένα το νησί της ΚΟ για το συνέδριό τους. Θεωρώ ότι τέτοια συνέδρια προάγουν τις πολύ δυνατές συνεργασίες που σε επίπεδο πολιτείας έχουμε με τους κορυφαίους tour operators ανά τον κόσμο, όπως είναι η ΤΟΥΗ. Και βεβαίως ενδυναμώνουμε αυτές τις σχέσεις, γιατί στόχος μας είναι να ακολουθήσει το 2017, για το οποίο δουλεύουμε ήδη, μια νέα χρονιά ρεκόρ, καλύτερη και από το 2016. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το γιορτάζουμε όλοι. Ο τουρισμός αποτελεί εθνική υπόθεση, θέλω να το τονίσω αυτό. Σκυτάλι δίνουμε, που σημαίνει ότι παραλαμβάνουμε κάτι καλό, το παραδίδουμε καλύτερο και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να αποτύχει κάποιος για να φανούμε ψηλότεροι. Δεν πρέπει να, πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε, έτσι, πρέπει να παραδίδουμε σκυτάλι και αυτό είναι το σημαντικότερο. Άρα λοιπόν, πιστεύοντας στην εθνική υπόθεση του τουρισμού, πιστεύω ότι στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής που χτίζεται για το 2017-2019 ήδη, θεωρώ ότι όλοι, δεν περισσεύει κανείς, είναι στον ίδιο αγώνα, κοιτάμε το ίδιο δέντρο και μόνο δέντρο είναι η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού σε βιώσιμες, η βιώσιμη ανάπτυξη σε στέρεες βάσεις που θα δώσουν εξαιρετικά αποτελέσματα με στόχο, όπως έχω αναφέρει και σε πρόσφατη συνέντευξή μου, το 2020 μπορεί η Ελλάδα να γιορτάζει πάνω από 35 εκατομμύρια τουρίστες. Αυτό με μια σειρά βεβαίως επενδύσεων που πρέπει να γίνουν στον κλάδο και βεβαίως προσελκύοντας, και το τονίζω αυτό, κάνω άλλη μια φορά ανοιχτή κλίση μέσα από το κανάλι σας και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα αυτή, στη νεολαία, η οποία αντιμετωπίζει μέρος αυτής της κρίσης πολύ έντονα. Ίσως έχοντας την πιο καλοσπουδαγμένη και πολύγλωσση νεολαία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να πω ότι κάνω ανοιχτό κάλεσμα σε αυτή τη νεολαία. Ο τουρισμός χρειάζεται αυτό το νέο φρέσκο αίμα, αυτά τα νέα φρέσκα μυαλά που διαραίουν στο εξωτερικό, μπορούν να επενδύσουν την καριέρα τους στον τουρισμό. Ο τουρισμός θα τους ανταποδώσει στα όνειρά τους, είναι ένας εξαιρετικός χώρος και τους καλώ, γιατί μέσα από αυτά τα νέα φρέσκα μυαλά θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα καλύτερο, πιο πλήρες τουριστικό προϊόν με τεράστια έμφαση στις υπηρεσίες, γιατί στο τέλος της μέρας οι εγκαταστάσεις δεν φτάνουν, είναι το δυναμικό που κάνει τη διαφορά, ακριβώς. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ακριβώς επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, θα ήθελα να θέσω ένα θέμα που υπάρχει, μας απασχολεί στην περιοχή, σχετικά με τις σχολές των τουριστικών επαγγελμάτων που δεν θα γίνουν στη Ρόδο όπως αποφασίστηκε. Και φυσικά υπάρχουν ενστάσεις και από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα είναι αυτό. Και επειδή είπατε και για τις επενδύσεις, υπάρχει μια εξέλιξη εδώ, μια μεγάλη επένδυση που πρόκειται να γίνει με επικεφαλής τον πρόεδρο μάλιστα του εξωτερικού μελητηρίου, τον κύριο Ανδρεάδη, για το κλαμπ Μεντιτερανέ. Και φυσικά θα σας ρωτήσω για τη Ryanair, γιατί απέκλεισε την ΚΟ από τις πτήσεις της για το 2017. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστεί ο ΟΕΟΤ και το ανάλογο Υπουργείο, καθώς το να διαπραγματεύεται ένας απλός δήμος ή ένας απλός φορέας τοπικά δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει κάποια αποτελέσματα. Να ξεκινήσω με το θέμα της Ryanair. Ακριβώς. Γιατί τα υπόλοιπα αφορούν θέματα άλλης γραμματείας. Πλέον, όπως γνωρίζετε, από το 2014 το κομμάτι της εκπαιδεύσεως έχει φύγει από το ΝΕΟΤ. Είναι ήδη στο Υπουργείο σε άλλη Γενική Γραμματεία, άρα δεν θα ήθελα να μπω σε θέματα συναδέλφου του κυρίου Ζαχαράτου. Θα ήθελα όμως να μείνω στο κομμάτι της Ryanair, που μαζί με το Υπουργείο φροντίζουμε, διότι οι αεροπορικές συνδέσεις είναι το παν. Ακριβώς. Για την Ελλάδα. Είναι η γέφυρα, η σύνδεσή μας με το εξωτερικό. Άρα, κατ' ουσία, η βάση του τουρισμού μας. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε και πιστεύω ότι έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τις περισσότερες από τις αεροπορικές εταιρείες και με τη Ryanair. Εξελίσσουμε μάλιστα αυτή τη στιγμή παράλληλα ένα πρόγραμμα, ίσως το γνωρίζετε, όπου από κοινού στοχεύουμε περισσότερα από 21 εκατομμύρια τουρίστες της Ryanair με email marketing. Δηλαδή, αλλά εκτός ΚΟ όμως. Όχι καθόλου εκτός ΚΟ. Η ΚΟ διαφημίζεται μαζί με άλλους προορισμούς μέσα σε αυτό το πακέτο που ουσιαστικά προβάλλονται οι τιμές από όλη την Ελλάδα στους πελάτες, ειδικά της Ryanair. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, αυτή τη στιγμή μετά την ανακοίνωση
της αεροπορικής εταιρείας. Θα βρισκόμαστε τόσο ο υπουργός όσο και εγώ σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία. Στόχος μας βεβαίως είναι να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Βεβαίως όμως ο ιδιώτης επιχειρηματίας, ο επενδυτής, ο ιδιοκτήτης του ομίλου αυτού είναι αυτός που αποφασίζει τελικά. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον πείσουμε με απτά επιχειρήματα και έτσι πρέπει ότι αξίζει τον κόπο να κρατήσει τις πτήσεις στην ΚΟ. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Σε σχέση με την επένδυση με το κλάμα Μετεράνε, που για χρόνια μένει ένα απαξιωμένο ξενοδοχείο, ενώ υπάρχει προοπτική ανάπτυξη του. Βρίσκεται σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Μεσογείου. Κοιτάξτε, με πολύ χαρά υποδεχθήκαμε την συγκεκριμένη επένδυση. Μάλιστα από έναν από τους πολύ έμπειρους Έλληνες επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο και επικεφαλή τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ, τον κύριο Ανδρεάδη, με τον οποίο έχουμε εξαιρετική επικοινωνία και μιλάμε πάρα πολύ για θέματα τουρισμού και ό,τι αφορά την εμπλοκή του φορέα του ΣΕΤΕ στα τουριστικά πράγματα της χώρας. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Η Φράπορτ θα πιστεύετε θα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη του τουρισμού των περιοχών των δικών μας με την ανάληψη της διοίκησης των αεροδρομίων μας? Αναμφίβολα, η ανάπτυξη των αεροδρομίων της Ελλάδος, η βελτίωση των υποδομών τους θα είναι πραγματικά μια ένεση τονωτική, διότι η πρώτη εικόνα για τον επισκέπτη. Η παροχή υπηρεσιών, βέβαια. Στην... Η πρώτη εικόνα είναι τα αεροδρόμια μας, είναι τα λιμάνια μας. Άρα η ανάπτυξη των υποδομών σε αυτό το επίπεδο είναι εξαιρετική, υψηλή σημασία. Συνεπώς, σε αυτή την κατεύθυνση οι επενδύσεις είναι μοναδικής στρατηγικής σημασίας, θα έλεγα. Συνεπώς, βεβαίως πιστεύω ότι η εμπλοκή της εταιρείας αυτή στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας έχει καταλυτική σημασία. Θεωρώ επίσης ότι ο τουρίστας, ο επισκέπτης της Ελλάδας είναι σημαντικό από το πρώτο πάτημά του στη χώρα μας να βλέπει και να εισπράττει το εξαιρετικό τουριστικό προϊόν που δίνουμε. Συνεπώς είναι σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι πρέπει να επεκταθεί και σε όλους τους σταθμούς υποδομών της χώρας, στους σταθμούς προσέλευση των τουριστών, είτε είναι λιμάνια, όπως είπα πριν, είτε είναι αεροδρόμια. Οι δρόμοι μας πιστεύω ότι βρίσκονται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο πλέον αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και η κεντρική Ελλάδα, είναι και το mainland που λέμε, έτσι, η πυρωτική Ελλάδα, η οποία και αυτή αναπτύσσεται τουριστικά, ακολουθώντας το εξαιρετικό παράδειγμα του Νοτιού Αιγαίου, της Κρήτης, των προστάριδων του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός λοιπόν καλά κρατεί, επεκτείνεται από άκρους άκρους όλη την Ελλάδα. Και εμείς εδώ σαν νεότι είμαστε για να τον προωθήσουμε και να τον φτάσουμε στα επίπεδα που πραγματικά αξίζει για τον ελληνικό τουρισμό. Στην κορυφαία μας βιομηχανία, η οποία μέσα στην κρίση απέδειξε την ιστορική της σημασία.